Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη, γεια σας και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μου προκάλεσε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πήγε ο Πρωθυπουργός, φαίνεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους έδειξε στο δρόμο πώς μπορούν να κλείσουν την κυβέρνηση, όπως έκλεισε η ΕΡΤ εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν δίστασαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την επαπειλούμενη στασιμότητα προκειμένου να μπλοκάρουν την διαφιλονικούμενη μεταρρύθμιση υγείας του Προέδρου Ομπάμα και τα σημαντικότερα σημεία της οποίας τίθενται σε ισχύ από σήμερα που αρχίζει το οικονομικό έτος στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες ώρες λοιπόν πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, οι Ρεπουμπλικάνοι παρουσίασαν ένα αναθερωμένο σχέδιο προϋπολογισμού που μεταθέτει ουσιαστικά κατά ένα χρόνο την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Με 228 ψήφους υπέρ, 201 κατά, η Ρεπουμπλικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τις αλλαγές για να απορριφθούν όμως λίγο αργότερα από τη γερουσία με 54 ψήφους έναντι 46. Ας σημειωθεί ότι στη γερουσία την πλειοψηφία την έχουν οι Δημοκρατικοί, που πάει να πει ότι και οι Δημοκρατικοί καταψήφισαν το σχέδιο νόμου. Ήταν ο τρίτος γύρος του πολιτικού πινκ-πονκ μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων κατέθεσε συνολικά τρία σχέδια προϋπολογισμού που έθεταν εν αμφιβόλο τη μεταρρύθμιση υγείας. Η γερουσία απέρριψε και τις τρεις προτάσεις. Ακριβώς. Να πούμε ότι το deadlock ξεκίνησε στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος, τα μεσάνυχτα δηλαδή, στις ΗΠΑ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από τη διετία 1995-1996. Ακριβώς. Και τότε το λουκέτο είχε κρατήσει 21 ημέρες. Το πρώτο θύμα αυτών των εξελίξεων ήταν το Twitter, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας. Βέβαια, μέσα από αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την στάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Να πούμε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι επανήλθαν με νέα πρόταση για την χρηματοδότηση της κυβέρνησης, αναφέροντας πως είναι έτοιμοι να ψηφίσουν εκ νέου για το σχέδιο του προϋπολογισμού και κάλεσαν τους Δημοκρατικούς σε διακομματική επιτροπή, έτσι ώστε να μην κατεβάσει ρολά η κυβέρνηση. Ωστόσο, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Χάρι Ρέιντ, ξεκαθάρισε πως το λουκέτο είναι αναπόφευκτο. Τώρα, για το ποιες υπηρεσίες επηρεάζει το λουκέτο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καλείται να κλείσει όλες τις δευτερεύουσες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, γεγονός που θα οδηγήσει περισσότερους από 700.000 υπαλλήλους στα σπίτια τους με άδεια άνευ αποδοχών. Με τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί θα παραμείνουν κανονικά στην υπηρεσία τους σε όλη τη διάρκεια της μερικής διακοπής της κυβερνητικής λειτουργίας. Μπορούμε να ακούσουμε και λίγα από όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. In our businesses, in our economy, in all the hard-working people out there, the person working for the agricultural department out in some rural community who's out there helping some farmers, make sure that Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι γνωρίζω ότι οι μέρες που έρχονται μπορεί να σημαίνουν περισσότερη αβεβαιότητα και πιθανές υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις και γνωρίζω ότι αυτό έρχεται μετά από τις αδειοδοτήσεις που πολλοί από εσάς υποστήκατε ήδη το καλοκαίρι. Εσείς και οι οικογένειές σας αξίζουν κάτι περισσότερο από τη δυσπραγία που παρακολουθούμε σήμερα στο Κογκρέσο. Να πούμε ότι το deadlock που τέθηκε σε ισχύ, όπως είπαμε, από τα μεσάνυχτα της 1ης Οκτωβρίου, πρώτης ημέρας του φορολογικού έτους για το 2013, και όπως αναφέρει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Διεθνείς αναλυτές πάντως εκτιμούν πως δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τις διαπραγματεύσεις, τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί, καθώς η πίεση από το κλείσιμο περιφερειακών ομοσπονδιακών υπηρεσιών της κυβέρνησης θα είναι πολύ μεγάλη, ειδικά από τη στιγμή που συμβαίνει μέσα στην ιστορική συγκυρία της οικονομικής κρίσης. Αυτά λοιπόν από την Αμερική. Σημαντικό νομίζω θέμα, με βέβαια εσωτερικές περισσότερο διεργασίες που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσουμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών. Αλλά πριν πάμε στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται εδώ,
θέλω να δούμε ένα βίντεο από το τι γίνεται με τους νεοναζί στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται η δίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης που θεωρείται υπεύθυνη, όχι θεωρείται, είναι υπεύθυνη για το θάνατο 8 Τούρκων, ενός Έλληνα και μιας αστυνομικού, της NSU. Όπως βλέπουμε, οι νεοναζί στη Γερμανία κρατούν δάδες, είναι γνωστά τα σύμβολά τους από τη χιτλερική εποχή. Έχουμε επιθέσεις, ξυλοδαρμούς και τέτοια, παρελάσεις με καλυμμένα πρόσωπα, εκεί δεν τολμούν και τόσο εύκολα να δείξουν το πρόσωπό τους. Αυτό είναι το σπίτι της συμμορίας που δικάζεται τώρα. Η ιστορία έγινε πριν από πολλά χρόνια, αλλά αυτή είναι η υπεύθυνη. Οι δύο δεξιά, οι δύο άντρες αυτοκτόνησαν για να μην συλληφθούν. Η Μπεάτα Τσέπε, αριστερά, δικάζεται. Αυτά είναι τα θύματα της δολοφονικής επίθεσης των Γερμανών νεοναζί. Αυτή είναι η Τσέπε και όπως διαβάζω σήμερα στην... και αυτοί οι δύο που αυτοκτόνησαν. Όπως διαβάζω σήμερα στη Deutsche Welle, η Τσέπε προωθούσε μία μονόπολη που είχε ναζιστικά σύμβολα και όπου το πιο καλό οικόπεδο ήταν το Auschwitz. Για όσους ξέρουν τη μονόπολη και τι σημαίνει, αυτό είναι από μια επίθεση νεοναζί. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν και στις καλύτερες των ευρωπαϊκών οικογενειών μερικά πράγματα, χωρίς αυτό να αποτελεί βέβαια δικαιολογία. Ας πάμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Πέτρο το Σιδερέα, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία από το ρεπορτάζ. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που έχουν βγει στη δούλα. Συνδεόμαστε με την νόη σχολή με την που σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία με τους συλληφθέντες της Χρυσής Αυγής. Τρεις είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσεχωθεί, δεν έχει Χρυσής Αυγής, τα οποία έφυγαν, αποχώρησαν. Για μίλησε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καθαρά. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, έλεγα ότι στις 10.30 ξεκίνησε η αυτοκινητοποπία από την Εθνική Αστυνομία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι με τον συνάδελφο τον Πέτρο Σιδερέα. Να σας πούμε ότι στις 10.30 ξεκίνησε η αυτοκινητοποπία από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με τα τρία στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα οποία οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων και θα απολογηθούν κατηγορούμενοι για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Να ακούσουμε τον Πέτρο. Πέτρο, μας ακούς? Ακούγομαι καλύτερα τώρα, ελπίζω. Τώρα ναι. Πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία. Αυτό ακριβώς έλεγα, να το οποίο συμπλήρωσες πάρα πολύ σωστά και εσύ. 10.30 αποχώρησε αυτοκινητοποπία από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φυσικά, όπως είδαμε να συμβαίνει και το Σαββατοκύριακο, αποκλείστηκαν όλοι οι δρόμοι λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει αυτό το κινητοβομπή από τη Γαδά. Έφτασαν εδώ στο σημείο συνοδευόμενοι από άνδρες της αντιτρομοκρατικής και εισήλθαν στο κτίριο 6 προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της απολογίας της. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ μια μικρή κινητικότητα από την πλευρά των αστυνομικών. Είναι προφανώς μια απλή αλλαγή βάρδια στον ΜΑΤ, τα οποία πρέπει να σας πω ότι βρίσκονται παρατηταγμένα έξω από το κτίριο 6, αποκλείονται ουσιαστικά την είσοδο στον οποιονδήποτε δεν έχει κάποια εργασία στο εσωτερικό του κτιρίου. Να πούμε ότι για τις 2.30 περίπου το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η άφηξη των τεσσάρων βουλευτών της Αυγής, του Λαγού, του Παναγιώταρου, του Κασιδιάρη και του Νίκου Μίχου. Επομένως, εκεί γύρω στις 2.30 με 3 παρά 20 το μεσημέρι θα έχουμε την επόμενη μεταγωγή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Πολύ ωραία. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για οτιδήποτε νεότερο θα ξαναμιλήσουμε. Να σημειώσουμε επίσης ότι την Τετάρτη θα απολογηθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, και την Πέμπτη ο υπαρχηγός της οργάνωσης, ο Χρήστος Παπάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Κώστα, έχει ήδη ζητηθεί η άρση απορρίτου των τηλεφώνων όσων ήταν το βράδυ της δολοφονίας στο σημείο, ενώ εχθές κατέθεσε και η σύντροφος του Παύλου Φίσα, η οποία κατηγόρησε την ομάδα Δίας για ολιγορία στο να επέμβουν. Αυτό το έχουμε αποκαλύψει στη Ζούγκλα. Στο Ζούγκλα.gr, ακριβώς. Αυτά λοιπόν και από τα τελευταία της νέα για τη Χρυσή Αυγή. Τώρα μόλις διαβάζω στην ιστοσελίδα του France 24 ότι στο Παρίσι έγινε μια σημαντική σύλληψη, όπως το λένε οι μυστικές υπηρεσίες DSRR, μιας γυναίκας που φέρεται ότι έχει, τα ξημερώματα συνελήφθη, που φαίνεται ότι έχει σχέσεις με την Αλ-Κάιντα στην Αραβική πρωτεύουσα και έμενε στην εργατική συνοικία Μπελβίλ. Θα περάσουμε τώρα στο άλλο θέμα που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σύριαλ που εξελίσσεται, ένα τουρκικό σύριαλ, έτσι για να πάμε και στην εποχή και στα αυτά που παρουσιάζουν τα άλλα κανάλια του Σειρμού, ας πούμε. Λοιπόν, βγήκε ο Μπασμπακάν της Τουρκίας. Μπασμπακάν είναι ο πρωθυπουργός, ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν ανακοινωθεί η έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία, γιατί επανειλημμένα έχει επισημάνει η Κομισιόν το δημοκρατικό έλλειμμα. Λοιπόν, ο Μπασμπακάν Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός νομοσχεδίου για τον εκδημοκρατισμό σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Άγκυρα. Το νομοσχέδιο πακέτο αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, που όπως είπε ο Ερντογάν ξεκίνησε με την άνοδο του κόμματός στην εξουσία το 2002. Στα κυριότερα σημεία μπορούμε να το βλέπουμε τον Ερντογάν. Δεν μπορούμε. Και να τον ακούμε, γιατί αυτό ήταν το θέμα, να ακούμε λίγο ένα τουρκικό σύριαλ. Βάλε λίγο ήχο. Tartışmaya açıyoruz. Mevcut sistemle, yani %10 barajıyla devam edebiliriz. Bu birincisi. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, λοιπόν, ανακοίνωσε μερικά μέτρα μέσα στα οποία προβλέπει και την αλλαγή του συστήματος του εκλογικού, για το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ. Θα μειώσει έτσι το 10% το όριο στα 5%. Επίσης θα μπορούν να λαμβάνουν τα κόμματα που έχουν κάτω από 7% και θα το πάει στα 3% την κρατική εισφορά, συνεισφορά. Θα επιτραπεί και σε ορισμένα αριστερά κόμματα να έχουν αντιπροέδρους στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Εκείνο που δεν έχει πει ο Πρωθυπουργός καθόλου είναι ότι ενώ αποδίδει την περιουσία στο Μορ Γκάμπριελ, το μοναστήρι που είναι της Συριακής Χριστιανικής Κοινότητας, δεν έκανε κουβέντα σε αυτό το σημείο για τη σχολή της Χάλκης, παρά τις υποσχέσεις που έχει δώσει και στις επισκέψεις των διαφόρων προέδρων και από προηγούμενες επισκέψεις των Αμερικανών προέδρων στην Άγκυρα. Επίσης, τα μέλη της Αλεβίτικης Κοινότητας έχουν πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί δεν έδωσε τίποτα άλλο στους Αλεβίτες, παρά μόνο τους είπε ότι θα μετονομαστεί ένας οργανισμός σε ένα τον Πιρ Σουλτάν Αμπντάλ. Ο σύνδεσμος θα μετονομαστεί στο ιστορικό του όνομα. Εκείνο που έχει σημασία μεγαλύτερη είναι ότι κάνει και μία μεταρρύθμιση στα θέματα της γλώσσας. Δηλαδή θα επιτρέπεται να μιλάνε στην Τουρκία και άλλη διάλεκτο επισήμως, και επίσης θα μπορεί να μεταφράζεται αυτή η διάλεκτος και στα δικαστήρια.
Κυρίως αυτό το θέμα αφορά τους Κούρδους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο ο εκδημοκρατισμός που ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση και θα περιμένει και άλλη πρόοδο. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα θέμα που έχει εγείρει ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης, ο Κιλιντάρογλου. Ακριβώς. Ο οποίος αμέσως μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Ερντογάν, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του σε μια συγκέντρωση που έγινε με την ονομασία «Όχι στον πόλεμο». Τον βλέπουμε και στην φωτογραφία τον Κεμάλ Κιλιντάρογλου, ο οποίος επέκρινε συνολικά την τουρκική κυβέρνηση. Την κατηγόρησε για την πολιτική που ασκεί για τη Συρία και την Αίγυπτο και μεταξύ άλλων είπε πως αν θέλει ο Ερντογάν πόλεμο να μην στείλει τα παιδιά του κόσμου αλλά να στείλει τα δικά του παιδιά και ότι δεν θα πρέπει να κάνει φωνασκίες πολέμου από την πλάτη του λαού. Επίσης κάλεσε τον Τούρκο Πρωθυπουργό να ρωτήσει τον λαό εάν επιθυμεί την αιματοχυσία των μουσουλμάνων και είπε ότι οι στελέχοι της Αλ-Κάιντα κάνουν στρατόπεδα στο Χατάι, όπου γίνεται εκπαίδευση στα όπλα και αυτοί στη συνέχεια στέλνονται στη Συρία για να σκοτώνουν τους αδελφούς τους. Αδελφούς μουσουλμάνους. Ακριβώς. Ο κύριος Κιλιντάρογλου, αναφερόμενος στην Αίγυπτο, είπε ότι στην πλατεία Ταχρίρ εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ζήτησαν δημοκρατία και ελευθερία, αλλά ήρθε ο στρατός και τους έκοψε τη φωνή. Ακόμη τόνισε ότι ο ίδιος και το κόμμα του ποτέ δεν υποστήριξαν κάποιο μέρος του Αιγυπτιακού λαού και πάντα έλεγαν ότι ο αδελφός της Τουρκίας και ο λαός της Αιγύπτου είναι αδέλφια. Αυτά και από αυτό το θέμα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, να αλλάξουμε τελείως ατμόσφαιρα. Σε κάτι πιο ευχάριστο. Κάτι πιο ευχάριστο θα μας πει η Άννα. Λοιπόν, την Κυριακή, όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, διεξήχθη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εδώ στην Ελλάδα το Race for the Cure. Με την έγκριση διάφορων οργανώσεων τέλος πάντων. Εκεί ήταν και ο Μάριος Οβελέτζας, ο συνάδελφος. Ο οποίος συμμετείχε. Συμμετείχε, ακριβώς. Με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγο για να μας πει πώς ήταν ο αγώνας κτλ. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν την Κυριακή, όπως σας είπαμε. Ξεκίνησε στις 11 η ώρα το πρωί στο Ζάπιο. Μάριο, μας ακούς? Σας ακούω, Ανάκη. Πώς θα την κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα. Πες μας λοιπόν, τι έγινε ακριβώς την Κυριακή? Βλέπουμε και ένα πλάνα. Πολλοί κόσμος. Ήταν το Race for the Cure. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται για πέμπτη φορά στην Ελλάδα. Και είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους και στις γυναίκες οι οποίες έχουν βρεθεί ότι έχουν καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Εσύ έτρεξες στο... Εγώ έτρεξα τα 5 χιλιόμετρα. Ωραία. Είχε και έναν αγώνα περπάτημα 2 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Το κλίμα ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Είχε και κάποιες σκηνές έτσι έντονα σκηνεσιακά φορτισμένες. Μάλιστα. Γιατί αρκετός υπήρχαν πολλοί οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο και ναι, παρόλα αυτά τρέχανε. Ήταν πολύ ωραία, δηλαδή, και φέτος είχε τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά. Ήταν περίπου 15.000. Oh. Αυτοί που τρέξανε χώρια, πόσο κόσμο θα πήγε να τους δει. Ναι, το Ζάπιο πλημμύρισε με κόσμο. Ακριβώς. Πρώτη φορά διοργανώθηκε ο συγκεκριμένος αγώνας το 2009, Μάριε, σωστά? Το 2009, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και του χρόνου ελπίζουμε να τρέξεις. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να αλλάξουμε ατμόσφαιρα.
Και από αυτό το ευχάριστο νομίζω διάλειμμα, ας περάσουμε πάλι στην επικαιρότητα. Μόλις βλέπω στο BBC ότι στη Συρία ξεκίνησαν οι επιθεωρητές του ΕΙΕ και κατευθύνονται για τη Δαμασκό. Από τη Συρία θα περάσουμε δίπλα, λίγο νοτιότερα, στην Κύπρο, όπου σήμερα έχουμε μια σημαντική επέτειο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον πουλάει πια, ναι, με αυτά το που κυπριακό. Πεντηκοστή η επέτειος από την ανεξαρτησία της Κύπρου και ο πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, σε διάγγελμά του, είπε ότι θέλει να ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις για ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί νέα ελπιδοφόρα δυναμική για επανέναρξη διαλόγου με θετικά αποτελέσματα στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Και κάλεσε ουσιαστικά την Άγκυρα να προχωρήσει σε αυτά που ζήτησε. Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής επετείου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η λύση που δεν θα ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των Ελληνοκύπριων ή θα καθιστά τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους δευτέρας τάξεως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και το διάγγελμά του, να ακούσουμε λίγο από όσα είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ταυτόχρονα εξέφρασε την πεποίθηση ότι στόχος όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η απαλλαγή από τα κατοχικά στρατεύματα, ο τερματισμός του επικισμού και της τουρκοποίησης των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου, της αποξένωσης των ελληνοκυπριακών περιουσιών και η αποτροπή το συρρήκνωσης του ελληνισμού. Τρία χρόνων από την ανακήρυξη και εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνομαι στον κυπριακό λαό για να εκφράσω τα βαθύτερα αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και τιμής που του αξίζουν. Την ίδια ώρα φόρω τιμή αποτείω και προς τους ηγέτες, αλλά και τους αγωνιστές του 55-59, τα όργανα της τάξης και τους εθελοντές που προασπίστηκαν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1963 και 1964, αλλά και όλους όσους υπερασπίστηκαν την δημοκρατία και την πατρίδα κατά το προδοτικό πραξικόπημα και την βάρβαρη τουρκική εισβολή. Συμβάλλοντας με τις πράξεις τους την θυσία τους, στην προάσπιση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, ο κύριος Αναστασιάδης προέβαλε την ανάγκη για
μεταρρυθμίσεις και ανασυγκρότηση του κράτους, ανασχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής της Λευκωσίας με βάση τα νέα γεωστρατηγικά δεδομένα, με αξιοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης συγκροτημένα και με πειθαρχία για δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και έξοδο από την ύφεση το συντομότερο δυνατό. Από την Κύπρο μπορούμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά, να πάμε στην Ιταλία, όπου ο Καβαλιέρο, ο πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη, βρέθηκε πάλι στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας. Σωστά. Καθώς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με βουλευτή του και μεταδόθηκε από ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο ότι ουσιαστικά με την ανάμειξή του οδήγησε στην οριστική δικαστική καταδίκη του. Ο Μπερλουσκόνη αυτή τη στιγμή έχει βυθίσει την Ιταλία σε πολιτική κρίση. Αυτό γιατί μέλη του κόμματός του παραιτήθηκαν και από την κυβέρνηση και αύριο ο Ενρίκο Λέτα, ο πρωθυπουργός, πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δει τι θα γίνει και θα ζητήσει μάλλον ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτά τα είπαμε και χτες. Έχουμε πολλές αντιδράσεις και δυσφορία για το χάος που έχει δημιουργηθεί στη Ρώμη από τους συμμάχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη δυσφορία της και, όπως είπε ο Λιρέν, στο μυαλό μου είναι μια προειδοποίηση που πρέπει να στείλουμε στην Ιταλία ότι απαιτείται πολιτική σταθερότητα για να κρατήσει και την οικονομική σταθερότητα που απαιτεί όλη η Ευρωζώνη. Όπως είναι γνωστό, η Σλοβενία θα χρειαστεί σίγουρα καινούρια βοήθεια. Το ίδιο και η Πορτογαλία. Ένα πολυδισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το τρίτο πακέτο διάσωσης προς την Ελλάδα. Και αυτό αναμένεται ότι θα γίνει. Νέα προβλήματα είναι στον ορίζοντα στην Κύπρο και δεν έχει κλείσει και το κεφάλαιο που λέγεται Ισπανία. Έτσι, το καινούριο πρόβλημα που δημιουργείται με την πολιτική αστάθεια στην Ιταλία θα δημιουργήσει ένα Ηράκλειο πρόβλημα για να κρατηθεί και η Γαλλία στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων. Στο Βερολίνο, χτες η γερμανική κυβέρνηση έδωσε έμφαση στο ενδιαφέρον για πολιτική σταθερότητα στη Ρώμη. Ελπίζουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις της Ιταλίας να επεξεργαστούν γρήγορα ένα πρόγραμμα σταθερότητας για να τελειώσει η πολιτική κρίση και να βρεθεί μια λύση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στίβεν Σάιμπερτ. Μετά την Ιταλία, μια και γυρίσαμε στο Βερολίνο, μπορούμε να πάμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το θέμα του σχηματισμού κυβέρνησης. Έχει ξεκαθαρίσει ότι για την Άγγελα Μέρκελ είναι ζωτικό θέμα ο σχηματισμός κυβέρνησης, μια και είναι το πρώτο κόμμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καλέσει τους αρχηγούς για να συνομιλήσουν, όπως προβλέπει και το γερμανικό σύνταγμα. Αλλά υπάρχουν και απεσιόδοξες εκφράσεις που λένε ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης, εδώ βλέπουμε από το συνέδριο τον πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, τον Ζίγμαρ Γκάμπριελ, ο οποίος θα συμμετάσχει και αυτός στις διαβουλεύσεις. Αλλά οι απεσιόδοξες φωνές, είπαμε, ότι λένε ότι αυτό μπορεί να μας πάει μέχρι και τον Ιανουάριο. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν πριν λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει ότι τώρα βρίσκεται στην προοπτική του σχηματισμού κυβέρνησης. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα προσπαθεί να ανεβάσει τα αιτήματά του
προκειμένου να κάνουν τον μεγάλο συνασπισμό. Και μετά από προσπάθεια που θα γίνει αφού εγκριθεί από τα 470.000 μέλη του κόμματος. Εδώ βλέπουμε από τις προσπάθειες που γίνονται να ενημερωθούν τα μέλη του S5 από τον υποψήφιο για την καγκελαρία που ήρθε δεύτερος. Στο S5 έχω φέρει ένα φιλμ να δούμε στη συνέχεια που έγινε ειδική τιμή για τα αρχαιότερα μέλη με την ευκαιρία των 150 χρόνων από την ίδρυσή του. Είναι ένα από τα παλαιότερα. Φυσικά βλέπουμε την καγκελάριο Μέρκελ. Αυτά είναι από τα αρχαιότερα μέλη του S5. Είναι 80 και πλέον χρόνια μέλη και είναι από τη τιμητική διάκριση που τους δόθηκε στο συνέδριο που έγινε τις προάλλες στο Βερολίνο. Βλέπουμε και τον πρόεδρο του S5 να μιλάει και έγινε και μνήμα στους διωγμούς που υπέστη το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα από την εποχή των Ναζί. Μάλιστα. Να πούμε λίγο για την Ελλάδα, πάλι κάτι δηλώσεις που έκανε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Γιώργ Άσμουσεν, ο οποίος ανέφερε ότι οι όποιες αποφάσεις για την Ελλάδα θα ληφθούν το 2014 σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της Deutsche Welle. Εκτενείς είναι οι αναφορές λοιπόν στην Ελλάδα και στο ενδεχόμενο τρίτου πακέτου στήριξης. Ο κύριος Άσμουσεν, που βλέπουμε τώρα και στη φωτογραφία, διαπιστώνει καταρχάς σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα, λέγοντας ότι έγιναν πολλά τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με την άποψη που εκφράζεται σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα συντελούνται αξιοσημείωτες αλλά και δύσκολες διαδικασίες προσαρμογής. Έχουν προχωρήσει, για παράδειγμα, σημαντικά με την δημοσιονομική εξυγίανση. Εν τούτης, η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, διαπιστώνει ο κύριος Άσμουσεν, λέγοντας ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 60%, αλλά παρόλα αυτά και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, έκαναν πάρα πολλά, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, και σε ένδειξη σεβασμού. Αλλά αναφορικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και πάλι η χώρα και να δημιουργηθούν έτσι και θέσεις εργασίας, θα πρέπει να γίνουν σαφώς περισσότερα, ειδικά στο πεδίο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που μπορούν να δώσουν όθηση στην ανάπτυξη. Όσο για το πώς αξιολογεί το κλίμα στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ήρθε πρόσφατα στην Αθήνα, ο κύριος Άσμουσεν απάντησε ότι εξαρτάται βέβαια από τον ποιον βλέπεις εκεί. Πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει το πρόγραμμα προσαρμογής. Δεν το κάνεις για να αρέσεις κατά κάποιον τρόπο στην Τρόικα ή σε μια ξένη αρχηγό κράτους. Πιστεύω πραγματικά λοιπόν ότι η κυβέρνηση στηρίζει αυτό το πρόγραμμα. Εν τούτης, συνάντησα και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνάντησα νέους ανθρώπους. Σε αυτό το κλίμα βέβαια είναι ιδιαίτερα. Σε αυτούς, μάλλον, είπε, το κλίμα βέβαια είναι ιδιαίτερα τεταμένο, διότι η υψηλή ανεργία προκαλεί κατάθλιψη και είναι απαράδεκτη. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ενός τρίτου πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα, ο κύριος Άσμουσεν εκτίμησε ότι είναι ακόμη νωρίς για να απαντηθεί το ερώτημα. Το τρέχον πρόγραμμα τρέχει μέχρι τα τέλη του επόμενου χρόνου και θα πρέπει να δούμε εάν η Ελλάδα θα αποκτήσει μόνη της πρόσβαση στις αγορές. Κάτι που επιθυμεί φυσικά και ο κύριος Σαμαράς με το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Άσμουσεν είπε ότι εάν δεν τα καταφέρει, τότε θα πρέπει να το προσπαθήσει και πάλι στο δεύτερο μισό του 2014. Για την περίπτωση που δεν αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές, το Eurogroup έχει πει ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα και πέραν του τρέχοντος προγράμματος. Τέλος, όσο για το πότε αναμένει ο ίδιος τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, ο κύριος Άσμουσεν απάντησε ότι η απόφαση για ένα πιθανό τρίτο πρόγραμμα δεν μπορεί να ληφθεί πριν από το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο της ερχόμενης χρονιάς. Τώρα αλίευσα από το διαδίκτυο, όπως συνηθίζω σαν καλός ψαράς, ένα δημοσίευμα του συνάδελφου Λουκά Λιγουριώτη, ο οποίος πήρε αφορμή για να παραθέσει, λέει, τις παρακάτω σκέψεις. Τις δανείστηκε από το κίνημα πολιτών «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε».
Και η πληροφορία που έφτασε και το επιβεβαίωσε ο Λουκάς, ότι σε μονάδα υποστήριξης, ένα από τα γενικά επιτελεία, αυτές οι μέρες διέταξε να μοιράζονται και φρούτα στους φαντάρους μας, με αχλάδια όμως εισαγωγής. Το ότι σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή οι αρμόδιοι φροντίζουν να υπάρχουν και φρούτο είναι αξιέπαινο, υποστηρίζει ο Λουκάς Λιγουριώτης, καθώς δείχνει ότι νοιάζονται για, για αυτούς που υπηρετούν στο στράτευμα, κληρωτούς και μονίμους, και με την κατάλληλη διαχείριση θα καταφέρουν να διασφαλίζουν μια πολύ καλή ποιότητα φαγητού, χωρίς να λείπει όχι κάτι βασικό, αλλά το κάτι επιπλέον. Τον ενόχλησε όμως, όπως γράφει, επειδή είναι και επαρχιώτης που έχει εργαστεί στα χωράφια και μπόρεσε να σπουδάσει από το κρασί που έφτιαχνε ο πατέρας του, αλλά και ως φορολογούμενος πολίτης, λέει, ενοχλήθηκα, όπως όλοι μας, επειδή φεύγει συνάλλαγμα, ιδίως αυτή την εποχή στο εξωτερικό, όταν υπάρχουν πληθώρα ελληνικά φρούτα εποχής σε ίδιες ή καλύτερες τιμές, πιο υγιεινά, πιο ταιριαστά, στο στομάχι μας και ευρέ αδελφέ αγορασμένα από τον πατέρα μας, το θείο μας, το συγγενή μας, το χωριό, τον Έλληνα αγρότη. Πρέπει να μάθουμε πιο αναλυτικά τα ωφέλη από εκδηλώσεις του κινήματος πολιτών, καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε και την ιστοσελίδα www.προτιμοελληνικά.gr. Από εκεί δανείζεται ο Λουκάς Λιγουριώτης τα επιχειρήματα για την ανάπτυξη ενός πατριωτικού καταναλωτισμού, χωρίς μνημονές και απομονωτισμούς, αλλά με συνείδηση ότι είμαστε μπροστά στο ράφι και βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Εδώ έρχεται το δικό μας μήνυμα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολίτες της Ελλάδας, μέσα στη δίνη που βρίσκεται η χώρα μας, για να βοηθήσουμε την οικονομία μας, τους εαυτούς μας, τους συμπολίτες μας, για να σώσουμε τις δουλειές μας. Ξέρετε τι γίνεται όταν αγοράζουμε εισαγόμενα αγαθά, όταν δεν προτιμούμε ποιοτικά ντόπια προϊόντα από ελληνικά μαγαζιά. Η απάντηση για τους ειδικούς είναι απλή. Στέλνουμε τα χρήματά μας σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, βοηθάμε την ανάπτυξη ξένων οικονομιών και υποστηρίζουμε με αλληλεγγύη τους εργαζόμενους έξω, στο εξωτερικό, ενώ εδώ ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με την ανεργία. Ακριβώς. Με αυτό το μήνυμα προτιμάτε ελληνικά προϊόντα, ολοκληρώνουμε και σήμερα την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τους καλούς συνεργάτες μας. Ακριβώς, τον Νίκο τον Σακά, τον Ανέστη τον Κόνιαλη και τον Δημήτρη τον Δήμα, οι οποίοι είναι κάθε μέρα εδώ και μας βοηθάνε. Ο τρελός κόσμος θα είναι πάλι μαζί σας αύριο. Εσείς τώρα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εκπομπή της Kim Kilian Infotainment. Γεια σας από εμάς. Καλό μεσημέρι.